Η επόμενη μεγάλη πρόκληση για την ανακύκλωση. Συγχαρητήρια στον Δήμαρχο που είναι πρωταγωνιστής εδώ πέρα. Γεια σας! Να συνεχίσει να με ψηφίζεις. Ευχαριστούμε κύριε Μαρόνι. Να είστε καλά. Όχι υπηρεσία απασχόλησης, η πρόσβαση στην αγορά εργασίας για όλους, χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς διακρίσεις, χωρίς αστερίσκους, είναι προτεραιότητα. Κάνουμε λοιπόν αυτά τα πράγματα, τα λόγια πράξη και δημιουργούμε έναν χώρο στον οποίο εξυπηρετούμε με τις πιο σύγχρονες συνθήκες όλους αυτούς τους ανθρώπους, συμπολίτες μας που ψάχνουν για δουλειά και μέσα από ενεργητικές πολιτικές, προγράμματα απασχόλησης, επιδότηση εργασίας. Πάρα πολύ σημαντική για την επανένταξή του και είναι, δηλαδή δουλεύει θεραπευτικά για τον Κώστα. Ο Γιώργος είναι και η Καλλιόπη από τα δύο προγράμματα επιδότηση εργοδοτών 1-1. Προγράμμα που διαμέσει τις κοινωνικές ομάδες και να δουλέψω με αξιοπρέπεια. Δεν ξέρετε πόσο χαίρομαι για αυτή την πρωτοβουλία της ΔΥΠΑ και του Υπουργείου Εργασίας. Πρεσβεύουμε στην πράξη μια αγορά εργασίας χωρίς αποκλεισμούς. Αλλά αυτό χρειάζεται μια διαφορετική αντίληψη για τον τρόπο τον οποίο εντάσσονται στην αγορά εργασίας οι πολίτες μας, οι οποίοι μέχρι σήμερα στην πράξη αισθανόντουσαν και ήταν αποκλεισμένοι. Χρειάζεται ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα. Ο χώρος θα έλεγα ότι είναι συμπληρωματικός, αλλά ένας χώρος που βλέπετε ότι έχει μια άλλη αισθητική, χρειάζεται εργαζόμενους εδώ πέρα στη ΔΥΠΑ που να μπορέσουν να δείξουν κατανόηση και ευαισθησία για τις ιδιαίτερες ανάγκες ανθρώπων που ανήκουν στις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες τις οποίες θέλουμε να εκπροσωπήσουμε. Είμαστε πια σε μια αγορά εργασίας με ανεργία στο 17%. Έχουμε ανάγκες εργατικού προσωπικού, μας το λένε οι εργοδότες, οι επιχειρήσεις παντού. Και πρέπει εδώ και οι εργοδότες να αντιληφθούν ότι πρέπει να κοιτάνε λίγο έξω από τα στερεότυπα και από τα κουτάκια τους. Και να δίνουν ευκαιρίες σε ανθρώπους οι οποίοι μπορεί στο παρελθόν να μην περνούσαν από τις εντός εισαγωγικών προδιαγραφές ενός τμήματος ανθρώπινου δυναμικού. Και εδώ έρχεται ακριβώς η ΔΥΠΑ να παίξει αυτό το ρόλο γέφυρας μεταξύ και του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και της αγοράς εργασίας και να μπορέσει ακριβώς να κάνει πράξη ενεργητικές πολιτικές που έχουν και κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα. Αποδείξει στην πράξη ότι πράγματι στρέφεται το πλέον μας σε συμπολίτες μας που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και κάθε φορά που κάποιος συμπολίτης μας πατάει καλά στα πόδια του έχοντας διαχειριστεί τη δικιά του προσωπική περιπέτεια, διότι οι ιστορίες κάθε ζωή είναι διαφορετική και ο κόσμος, η ζωή δεν τα φέρνει πάντα έτσι όπως τα θέλουμε, αλλά νομίζω ότι το μάθημα για τα νέα παιδιά είναι ότι τελικά αυτό που επιβραβεύει η ζωή είναι την επιμονή και την ανθεκτικότητα και την προσαρμοστικότητα. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο και όσο θα το πούμε να εξυπηρετήσουμε. Ευχαριστούμε για την καθοδήγηση ναι. Για την επιμονή. Γιατί και, δεν και, δεν συμπάνω τη τηλέφωνα τι γίνεται. Και η κατεύθυνση είναι όσο το δυνατόν το ξέρει. Έχουμε πόρους, από εμάς εξαρτάται να κατευθύνουμε αυτούς τους πόρους προς εκείνες τις πολιτικές που θα πιάσουν, θα έχουν ένα τρόπο τύπο.